Ήρθατε στον ΠΑΟΚ το 1966, ηλικία 19 ετών. Πώς ήρθατε και ποιο ήταν το άτομο που σας παρακίνησε ώστε να έρθετε? Ήμουνα καταρχάς ανέκαθεν ΠΑΟΚΣΙΣ. Δεν ήθελα άλλη ομάδα. Με κυνηγούσε εκείνη την εποχή και ο Ηρακλής και ο Ολυμπιακός. Και αυτός ο οποίος με επηρέασε για να έρθω, ή αυτοί οι οποίοι με επηρέασαν να έρθω στον ΠΑΟΚ, ήταν τότε ο Αλυσμόνητος Παντελάκης, ο Γκολέμας, ο Τσίτογλου, όλοι αυτοί, ο Μαρτινίδης, ο συγχωρεμένος ο Μαρτινίδης, όλοι αυτοί ήρθαν πάνω, θυμάμαι, στις Σικές, γιατί ήμουν ποδοσφαιριστής των Ακριτών Σικιών, και ήρθαν για να με ζητήσουν. Και ο κύριος Παντελάκης τότε, γιατί ζητήσανε πολλά λεφτά τότε, είπε: Απόστολε, άσε, θα το χειριστώ εγώ το θέμα στο τέλος, αλλά εσύ θέλω το λόγο σου ότι θα έρθει σε εμάς. Και έδωσα το λόγο μου και ήρθα στον ΠΑΟΚ. Παίζατε πάντα στη θέση του τερματοφύλακα? Πάντα στη θέση του τερματοφύλακα, από μικρός. Από 10 χρονών. Γιατί, τι σας άρεσε? Με άρεσε. Ήμουνα γρήγορος, ήμουνα οξυδερκής, είχα καλά ρεφλέξ. Οι φίλοι μου με οδηγήσαν εκεί, γιατί παίζαμε στους μικρούς των Ακριτών. Δεν είχαν τερματοφύλακα και έπαιξα εκεί πέρα. Όταν ήρθατε στον ΠΑΟΚ, τι αντιμετωπίσατε, πώς σας φάνηκε, ποια ήταν η πρώτη εικόνα που σχηματίσατε για την ομάδα? Καταρχάς ήταν ένα δέος μεγάλο όταν ήρθα στον ΠΑΟΚ. Ήταν ένας ΠΑΟΚ ο οποίος είχε χιλιάδες οπαδούς. Ήθελα να καθιερωθώ και να παίξω σε αυτήν την ομάδα. Αλλά εκείνα τα χρόνια ήταν ότι δεν υπήρχαν αλλαγές, δεν παίζανε παραπάνω ποδοσφαιριστές, παίζανε 11 ποδοσφαιριστές. Αλλά στο τρίτο παιχνίδι του πρωταθλήματος που αρχίνησε, σε ένα παιχνίδι που παίξαμε στο Καραϊσκάκη και χάσαμε 3-2, εδώ τους περίμενα στη Θεσσαλονίκη. Με το που ήρθανε και με είδε ο Πέτρος ο Καλαφάτης, με είπε: Ετοιμάσου την Κυριακή παίζεις. Οπότε ήταν το πρώτο σας παιχνίδι. Το πρώτο παιχνίδι, και από εκεί δεν βγήκα καθόλου. Τότε υπήρχε αντίπαλο παίκτη, φοβόμουν. Τότε είχαμε μεγάλη. Δεν φοβόμουν κανέναν καταρχάς. Όλοι ήταν ίδιοι. Όλοι ήταν καλοί ποδοσφαιριστές. Υπήρχε ένας Σιδέρης τότε, υπήρχε ένας Φρατζής, υπήρχε ένας Παπαμανουήλ, υπήρχε ένας Λουκανίδης. Εκείνα τα χρόνια υπήρχε ο Αλεξιάδης, ο Αλέκος. Υπήρχαν μεγάλοι ποδοσφαιριστές και καλοί ποδοσφαιριστές. Ο Κώστας ο Αϊδονίου. Πολύ καλή ποδοσφαιριστή εκείνη την εποχή. Δεν φοβόμουν κανένα και όλους τους σεβόμουν. Ποια απόκρουση δεν θα ξεχάσετε ποτέ? Δεν θα ξεχάσω μέσα με τον Παναθηναϊκό πάρα πολύ. Ένα 0-0 που πήραμε στην Αθήνα, αλλά μια απόκρουση μεγάλη ήταν εδώ πέρα μέσα, σε ένα ψαλίδι του Αλεξιάδη μέσα στο γήπεδο της Χαριλάου, που πήραμε και το παιχνίδι, και από εκεί άρχισε η άνοδος του ΠΑΟΚ και η μεγάλη πορεία. Μια απέκρουση σε ένα ψαλίδι του Αλεξιάδη, μέσα στη Χαριλάου. Ποιον αγώνα δεν θα ξεχάσετε ποτέ? Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Τότε τα παιχνίδια ήταν όλα καλά και δυνατά. Δεν θα ξεχάσω αυτό εδώ, την ισοπαλία που πήραμε στο Χαριλάου 3-3. Αυτό το παιχνίδι εκεί που σχεδόν έδωσα τα πάντα. Και στη συνέχεια, την Κυριακή ήταν το πρωτάθλημα και την Τετάρτη είχαμε το κύπελο που τους αποκλείσαμε 2-1, και από εκεί άρχισε η μεγάλη πορεία του ΠΑΟΚ. Πήραμε και το κύπελο και όλα. Η θέση του τερματοφύλακα θέλει μεγάλη συγκέντρωση. Εσείς πριν τον αγώνα κάνατε κάτι συγκεκριμένο ώστε να συγκεντρωθείτε? Εγώ, όπως συνήθως οι περισσότεροι, δεν ήμουν προληπτικός. Είχαμε παίξει ένα παιχνίδι με τη Μαχάλα Ελ Κόμπρα και εκεί έπαιζε τερματοφύλακας. Ο Μάγκατ, ένας τερματοφύλακας ο οποίος έπαιξε και στη μικρή και στη μεικτή κόσμο. Έπαιζε και ο Κουμπίλια σε εκείνο το παιχνίδι. Ζήτησα τη φανέλα του, η οποία είχε μια μπλε, της National Cobra ήταν η ομάδα. Ζήτησα τη φανέλα του, την οποία με παρακάλεσε πάρα πολύ να μην δώσει, γιατί την είχε γούρι κι αυτός. Αλλά στο τέλος τον έπεισα, μου την έδωσε. Και κάναμε μια πορεία εκείνη τη χρονιά, έκανα και το ρεκόρ το οποίο είχαμε να φάμε δεν ξέρω πόσα λεφτά γκολ. Ποιες είναι οι δυσκολίες του τερματοφύλακα? Πρέπει πάντα να είναι σε... Πέρα από τη συγκέντρωση που είπαμε, ναι, ότι πρέπει έχει να δυσκολίες. Είναι πάντα σε ετοιμότητα, να παρακολουθεί το παιχνίδι ανηλυπώς, να παρακολουθεί τις φάσεις και να ενεργεί όπως πρέπει να ενεργεί. Είναι μια θέση από τις πιο δύσκολες στις ομάδες. Είναι μια θέση η οποία δεν καλύπτεται από τίποτα. Ο σέντρεφορ, αν κάνει ένα λάθος, θα τον καλύψει το χαφ.
Το χάφ, αν κάνει λάθος, θα τον καλύψει ο αμυντικός. Αν κάνει λάθος ο αμυντικός, θα τον καλύψει ο τερματοφύλακας. Ο τερματοφύλακας, αν κάνει λάθος, δεν υπάρχει κανείς να τον καλύψει εκεί πέρα. Και δυστυχώς είναι μια από τις θέσεις, τις πιο δύσκολες θέσεις οι οποίες υπάρχουν, στην οποία πρέπει πάντα να είσαι σε ετοιμότητα για να αντιδράσεις για οτιδήποτε γίνεται να με μέσα και έξω από την περιοχή. Λοιπόν, ποιο παιχνίδι είναι αυτό το οποίο δεν συμμετείχατε, αλλά θα θέλατε πάρα πολύ να είχατε... Το παιχνίδι που δεν συμμετείχα ήταν ο τελικός κυπέλου. Είχα παίξει όλα τα παιχνίδια εκείνη τη χρονιά. Το 72 ναι. ή το... Ναι, ναι. Το πρώτο κύπελο. Το πρώτο. Το 70-72. Και είχα παίξει όλα τα παιχνίδια. Ήμουνα βασικός στέλεχος της ομάδος, τα καλύτερα. Και στο προημιτελικό με τον Άρη έβγαλα να πούμε το χέρι μου. Και ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήθελα πολύ να συμμετέχω, αλλά δεν μπορούσα λόγω του τραύματος. Πώς τότε αντιμετωπίσατε τον τραυματισμό σας, τι κάνατε για να... Είχαμε προπονητή τον Λεσάνο, από τις μεγαλύτερες μορφές που πέρασαν τον ΠΑΟ και έκανε ένα ΠΑΟ μεγάλο. Και όλοι ήταν κοντά μου, προπονητής, το Προεδρείο, όλη η ομάδα ήταν κοντά μου, προσπαθήσαν με κάθε τρόπο να με κάνουν καλά για να συμμετέχω, αλλά δυστυχώς δεν ήταν εφικτό. Σε μία εβδομάδα μέσα δεν μπορούσε να γίνει. Σας κράτησε πολύ καιρό έξω από... Εκείνα ήταν και τα τελευταία παιχνίδια. Μετά το κύπελλο δεν είχαμε παιχνίδια. Όχι. Μια εβδομάδα και την άλλη εβδομάδα έπαιξε. Ποιον από τους συμπαίκτες σας έχετε ξεχωρίσει, ποιον βάζετε... Όλοι. Καταρχάς, τη μεγάλη ομάδα που κάναμε, για να ξέρετε και να μαθαίνουν ιστορία λίγο οι νεότεροι, είχαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά μια ομάδα η οποία ήταν κρατημένη. Αυτός που έκανε μεγάλη την ομάδα και πήρε η ομάδα μπρος ήταν ο Μιχάλης ο Μπέλης, όταν έκανε τη μεταγραφή του στον ΠΑΟ. Ένας Μπέλης ο οποίος μας έλεγε ότι εμείς με τον Παναθηναϊκό ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη να παίζουμε και δεν μπορούσαμε, ήμασταν τρομοκρατημένοι. Και εσείς υπολογίζατε εμάς. Δηλαδή μας έδωσε μια αυτοπεποίθηση, την οποία αυτοπεποίθηση την πήραμε κοντά μας και δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Φτάσαμε σε ένα σημείο. Είμαστε στα στέρια στο ξενοδοχείο και έπαιζαμε με τον Ολυμπιακό και λέγαμε τι πάμε με τον Ολυμπιακό, πάμε να το ρίξουμε 4 γκολ και να φύγουμε. Άρα ήταν αυτός που σας εμψύχωνε. Ναι, μας εμψύχωσε πάρα πολύ όταν ήρθε ο Μπέλης στον ΠΑΟΚ. Όλοι οι άλλοι συμπαίκτες μου ήταν μεγάλοι παίκτες, αν ξέρετε και τα ονόματα. Υπήρχαν πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, οι οποίοι πονούσαν και αγαπούσαν τη φανέλα για την οποία αγωνιζόταν. Και από τους προπονητές. Από τους προπονητές, ο μεγαλύτερος προπονητής που πέρασε από εδώ πέρα ήταν ο Λεσάνο. Ο οποίος μας έδωσε το κύπελο, ήταν ένας προπονητής ο οποίος μας έδωσε αυτό που λέμε την αυτοποίθησή μας μαζί με τον Μιχάλη τον Μπέλη. Και δεν καταλαβαίναμε αντίπαλο. Λέγαμε πάμε στην Τούμπα, τους ρίξουμε 4 γκολ. Αυτό λέγαμε. Και πάμε έξω να κερδίσουμε. Αυτή ήταν η ομάδα η δικιά μας. Γι' αυτό τόσοι τώρα, όσοι βλέπουν αυτή την ομάδα και είδαν εκείνη την ομάδα, δεν έρχονται στο γήπεδο. Γιατί δίναμε την ψυχή μας για εκείνη η ομάδα. Με ποιον συμπαίκτη σας ήσασταν πιο κοντά? Όταν... Με όλους. Ήμασταν μια ομάδα. Όταν λέμε ήμασταν ομάδα. Στο ξενοδοχείο, ό,τι κατσικαλιές κάναμε, ό,τι καλό ή ό,τι κακό, το κάναμε όλοι μαζί. Ήμασταν όλοι. Στο δωμάτιο με ποιον ήσασταν? Με τον Γούναρη ήμουνα, με τον Σαράφη, με όλους. Αλλάζαμε τακτικά δωμάτια. Δεν είχαμε μόνιμες διακλαδώσεις τέτοιες. Ήμασταν όλοι δεμένοι, δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Κάποιο περιστατικό που δεν θα ξεχάσετε ποτέ, εκτός γηπέδου, είτε όταν ταξιδέψατε εκτός Θεσσαλονίκης. Ήμασταν μια ομάδα η οποία, σου λέω, ήμασταν δεμένοι όλοι μαζί. Δηλαδή, αυτό το οποίο ήταν όταν ερχότανε, κάναμε το καλαμπούρι μας, την πλάκα μας στο ξενοδοχείο, δεν είχαμε παρεξηγήσει μεταξύ μας. Αλλά ήμασταν ελεύθεροι, μας είχε σαν ελεύθερους να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά όταν ερχόταν η ώρα του παιχνιδιού, μας έλεγε: παιδιά, χτυπούσε τα χέρια, σε μισή ώρα θα είμαστε κάτω για να φύγουμε να πάμε στην Τούμπα. Όλοι μαζί τότε μαζευόμασταν, πηγαίναμε να με κάτω και παίρναμε τα παιχνίδια, να όποιο και να ήταν, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το πάρουμε. Το μεγαλύτερο περιστατικό που θα μείνει ξέχαστο ήταν όταν έφυγε ο Λεσάνο από τον ΠΑΟΚ. Είμαστε στο ξενοδοχείο, έγινε μια παρεξήγηση με τον Γκούδα. Και σηκώθηκε να με κέφυγε. Δηλαδή είπε: εγώ παρατάω. Και ήταν παραμονές
του παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό. Εμείς μαζευτήκαμε όλοι μαζί, εγώ, ο Αποστολίδης, ο Γούναρης, ο Ασλανίδης, ο Τερζανίδης, ο Αποστολίδης. Κάναμε μια ομάδα και είπαμε εμείς ότι θα πούμε στη διοίκηση πως αν δεν έρθει ο Σάνο, εμείς δεν κατεβαίνουμε να παίξουμε αύριο. Και όταν αυτό το πράγμα είχαμε επαφή με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το πήραν οι τηλεοράσεις και όσοι ήταν ο κύριος Εργενίτης που ήταν πρόεδρος τότε κάτω, ο Φουντουκίδης, ο Κούδας, όλοι αυτοί, όταν που ήταν κάτω, το ακούνε από την τηλεόραση, δεν το ακούσαν από εμάς. Και λέει ο Σερνιανής, τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτό και αυτό ανεβαίνει πάνω. Και μας λέει, φυγέτε. Παίρνουμε τις άντρες μας, φεύγουμε. Μας φωνάζει πάλι, μπέστε μέσα τέλος πάντων. Ερχόμαστε να πούμε. Κατεβαίνουμε εδώ με τον Ολυμπιακό και με το που βγαίνουμε στο γήπεδο, 40.000 κόσμος, το μόνο που φώναζε ήταν Σάνο. Για φανταστείτε, αν δεν είχαμε κάνει αυτή την έρευνα και δεν ερχόταν, τι θα είχαμε, τι επεισόδια θα είχαμε. Κι όμως όλοι μαζί φωνάξαν Σάνον, ήρθε ο Σάνον, μας αγκάλιασε, μας φίλησε, βγήκαμε έξω στο γήπεδο, πήραμε 1-0 το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και όλα ύστερα με λίγα δω. Αυτό ήταν ένα από τα πράγματα τα οποία είναι σπάνια να γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτή η αντίδραση η οποία κάναμε εμείς. Σήμερα τον ΠΑΟΚ έρχεστε, τον παρακολουθείτε? Βεβαίως, σε κάθε παιχνίδι είμαι εδώ. Δεν θα τον παρακολουθώ. Καταρχάς δεν με αφήνουν τα αγκόνια μου. Το πρώτο. Θέλουν να έρθουν να δουν τον ΠΑΟΚ. Το πρώτο ενδιαφέρον μεγάλο. Από εκεί και πέρα, να είμαι ειλικρινής, είμαι πολύ πληγωμένος όμως. Δεν το χαίρομαι όπως το χαιρόμουν. Μετά τον ΠΑΟΚ συνεχίσατε να παίζετε? Ναι, μετά τον ΠΑΟΚ, όταν σταμάτησα από τον ΠΑΟΚ, είπα σταματάω. Ευχαριστώ πολύ γιατί είχα και το χέρι μου και με πονούσε. Έκανα μια μεταγραφή στο Αγρίνιο, στον Πανετολικό, που το ήταν Β' Εθνική, το βγάλαμε Α' Εθνική, έπαιξα ένα χρόνο Α' Εθνική και σταμάτησα. Μετά συνεχίσατε πάλι πάνω στο ποδόσφαιρο? Ναι, έκανα 10 χρόνια τον προπονητή, πήγα πάρα πολύ καλά, αλλά είδα ότι δεν με σηκώνει αυτό το πράγμα, γιατί έπιασα τον εαυτό μου να ζαλίζομαι κανένα 2 φορές από το πάθος και το μεράκι που είχα και σταμάτησα και από εκεί. Πείτε μας, τη βράβευση την περιμένατε? Την περίμενα, βεβαίως την περίμενα. Όπως την περίμεναν και όπως την περιμένουν και όλοι οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές. Γιατί ήταν μια ενέργεια μεγάλη και οφείλω να δώσω συγχαρητήρια στη διοίκηση αυτό το οποίο κάνουν. Γιατί στο παρελθόν συνήθιζαν να βραβεύουν 1-2 άτομα και δεν είναι έτσι. Οι βραβεύσεις πρέπει να είναι στο σύνολο των ποδοσφαιριστών, γιατί όλοι προσφέραν σε αυτή την ομάδα. Άλλος πιο πολύ, άλλος πιο λίγο. Και είναι πράγματι μια αξιόλογη ενέργεια της διοίκησης, που τους συγχαίρω για αυτή την ενέργεια την οποία κάνω. Και η ευχή σας για τον ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα, τελειώνει τώρα το πρωτάθλημα για την νέα σεζόν. Η ευχή μας είναι να έχει γερό τον πρόεδρο και να κάνει την ομάδα αυτό που είπε, τη μεγάλη ομάδα. Δηλαδή όλοι είμαστε κοντά του, να κάνει αυτά τα οποία είπε πραγματικότητα. Γιατί όπως ξέρετε, το είπε και φέτος, ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ θα γίνει μια από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης. Αυτό ευχόμαστε και εμείς και τον ευχόμαστε να έχει υγεία και δύναμη και να κάνει να πραγματοποιήσει αυτά τα οποία είπε.